Η Εγνατία Οδός θα πρέπει να αναλάβει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία. Δεν μπορούν να ετοιμάζουν διόδια σε ένα μήνα και να μην μπορούν να κάνουν 10 χρόνια ένα δρόμο. Σχολίασε σε δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Σεύρου Δημήτρης Πέτροβιτς με αφορμή το θανάσιμο τραυματισμό μοτοσυκλετιστή κοντά στον βόρειο κόμβο του Σουφλίου. Δυστυχώς είχαμε ακόμα ένα τραγικό τροχαίο ατύχημα που ήρθε και προστέθηκε στη λίστα των θανάτων εξαιτίας της κακής κατάστασης αυτού του δρόμου, είπε ο κ. Πέτροβιτς, παραθέτοντας παράλληλα στοιχεία της τροχαίας, όπως σύμφωνα με αυτά, την τελευταία δεκαετία στον άξονα Μάνδρα-Ψαθάδες είχαμε 12 νεκρούς, 45 σοβαρά τραυματίες και δεκάδες άλλα ατυχήματα. Σημειώνεται πως η δέσμευση της Εγνατίας στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου ήταν πως μέσα στο φθινόπωρο θα είχε παραδοθεί το κομμάτι Μάνδρα-Ψαθάδες, ενώ θα υπήρχε καθυστέρηση στο κομμάτι Αρδάνιο-Μάνδρα. Αυτό το παραμύθι θα τελειώνει. Δεν μπορούμε να ζούμε με την απειλή. Δεν μπορούμε να ζούμε με τον κίνδυνο, είπε ο κ. Πέτροβιτς. Παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Δευτέρας 31 Ιουλίου 2017 τα εγκαίνια των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας. Από τα μέσα Ιουλίου, το επιτελείο και οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας στεγάζονται στις εγκαταστάσεις αυτές που έχουν δωρηθεί στην ελληνική αστυνομία και συγκροτούνται από δύο κτίρια όπου στο παρελθόν λειτουργούσε το εργοστάσιο Καπνού Δράμας. Τον Οκτώβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η τεχνική μελέτη, ενώ οι εργασίες αναμόρφωσης και ανακαίνησης των χώρων ξεκίνησαν από την ανάδοχο εταιρεία τον Μάρτιο του 2016 και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Οι εργασίες ανέρχονται στο ποσό των 823.227 ευρώ, ενώ το έργο ήταν συνολικό προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι πρότινος, η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας στεγαζόταν σε ιδιωτικό οίκημα με ετήσιο μίσθωμα 78.951 ευρώ, το οποίο δεν κάλυπτε όμως τις σύγχρονες ανάγκες στέγασης και λειτουργικότητας των υπηρεσιών της. Οι νέες εγκαταστάσεις συνολικού εμπαδού πάνω από 3.200 τετραγωνικών μέτρων πληρούν τεχνικά όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να διασφαλίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και προϋποθέσεις καλύτερης εξυπηρέτησης για τους πολίτες. Αγέλεια δέσποτων σκύλων δάγκωσε 20χρονο και επιτέθησε έγκυο γυναίκα και ποδηλάτη στις Σέρες. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 22 Ιουλίου στην πλατεία Κρονίου στις 6.30 το απόγευμα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών όπου οι γιατροί φρόντισαν το τραύμα του. Σήμερα το πρωί ο αντιδήμαρχος Σερών Χρήστος Γρηγοριάδης επισκέφθηκε τον εισαγγελέα Σερών και όπως μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών τον ενημέρωσε για το περιστατικό και πώς θα προχωρήσει στη συγκέντρωση των σκυλιών εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία. Ο κ. Γρηγοριάδης είπε στην ΕΡΤ πως θα διαλυθούν οι αγέλες και τα σκυλιά θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο προκειμένου να στηρωθούν, να εμβολιαστούν και να τοποθετηθούν τσιπάκια και όσα κρυθούν από τον κτηνίατρο ότι δεν είναι επικίνδυνα θα αφαιθούν ελεύθερα ενώ τα υπόλοιπα θα κρατηθούν στο κοινοκομείο. Η εκπρόσωπος της Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας κυρία Ζωή Κοντού μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε πως ο Δήμος όφιλε να εφαρμόσει τον νόμο πριν από το ατυχές περιστατικό και επέκρινε τη Δημοτική Αρχή πως δεν έχει την πολιτική βούληση να κάνει τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κάλεσε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να προχωρήσει τη δημιουργία τράπεζας καταγραφής σκυλιών γενικότερα στο Δήμο.